Αθηνών, καθηγητήνα Ηλέκτρο Αθανάσιο Δημόπουλο. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στη σημερινή εκδήλωση με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου του καθηγητή Χάρη Παπούκη με τίτλο «Περί Ελπίδας για ένα εθνικό σχέδιο υπέρβαση της κρίσης». Με τον συγγραφέα και συνάδελφο μας συνδέει η φιλία στο πλαίσιο της παράλληλης πορείας μας στο Εθνικό Πανεπιστημιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα στο πρώτο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας, το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό έργο ήταν πάντοτε άλυτα συνδεδεμένα με την κοινωνική προσφορά και τη δράση των πανεπιστημιακών πάντα μέσω του επιστημονικού λόγου και του έργου σε μια προσπάθεια να συμβάλλουν στην προαγωγή των ιδεών, του διαλόγου και των λύσεων στα προβλήματα της εποχής. Ο Μαξ Βέμπερ, στο περίπτωμα του τίμιό του για την πολιτική ως επάγγελμα, διέκρινε τρεις μορφές ενασχόλησης με την πολιτική. Την ευκαιριακή ενασχόληση, την παροδική ημερική απασχόληση και την ενασχόληση ως επάγγελμα, οπότε εκείνος που απασχολείται με την πολιτική αφιερώνει την πλήρωση αυτή, αλλά και προσπορείται πλέον από αυτή. Ορίζει μάλιστα ο Βέμπερ ότι προκειμένου να διαφυλακτεί ο ρόλος του επαγγελματία πολιτικού, απαραίτητα είναι το πάθος, το αίσθημα της ευθύνης και η αίσθηση του μέτρου. Ας μου επιτραπεί να πω ότι αυτό το τρίμηνο πάθος, αίσθημα της ευθύνης και το μέλλον για τους μετέχοντες της κλασικής μας παιδείας δεν αφορά μόνο τους πολιτικούς, αλλά και κάθε πολίτη. Ο καθηγητής Χάρης Παπούκης ιδρυθεί το πανεπιστήμιό μας εδώ και πολλά χρόνια με πάθος, αίσθημα ευθύνης και πάντα με την αίσθηση του μέλλον. Γι' αυτό εξάλλου και οι σύνδεσες στο στίβο της πολιτικής με αυτές τις αρχές και όχι ως επαγγελματίας πολιτικός, μόνο σε επιστήμη. Ο ίδιος στο νέο του βιβλίου προτείνει τη ζεύξη του πανεπιστημίου και της πολιτικής, υπό την έννοια ότι το πανεπιστήμιο μπορεί να είναι ένα ακόμα φυσικό think tank της πολιτικής για την έξοδο από την κρίση και οι πανεπιστημιακοί μπορούν, κατά τον συγγραφέα, να αναλάβουν την ευθύνη συμμετοχής στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Σε μια κρίσιμη καμπύλη της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας και μέσα στις δυσκολίες των ημερών, ο Χάρης Παπούκης δεν μένει αμέτωχος, αλλά το τολμά συμμετέχει και προτείνει. Με το βιβλίο του «Περί Ελπίδας» καταθέτει μια σειρά προτάσεων, οι οποίες τουλάχιστον αξίζει να μας προβληματίσουν και να συζητηθούν. Το βιβλίο προβαίνει σε ανάλυση, η οποία ακλεί από το παρελθόν, χωρίς όμως αντιέξοδες αναπρομές, αναφέρεται στο παρόν χωρίς ακυρώσεις και κυρίως στοχεύει στο μέλλον. Η πρόταση του συγγραφέα υπερβαίνει τη σε όλους μας γνωστή επαναλαμβανόμενη σχεδόν ενδυνική πλέον συζήτηση για την αντιμετώπιση των διατροφικών προβλημάτων ή για ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης και μας εισάγει στη συζήτηση για ένα εθνικό σχέδιο για την ανάγκη Ελλάδα να πάρει την νίκη στα χέρια της. Ο συγγραφέας μας λέει ότι για την υπέρβαση της κρίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να απελευθερωθεί η αξία του σύμπαν. Δηλαδή η συναντήληψη, η συμμετοχή, η συνέργεια, η συνέχεια, η σύνθεση, η συλλογικότητα μέσα από τις οποίες θα οδηγηθούμε σε μια εθνική πρόταση. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας. Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει μέλλον για ένα λαό ο οποίος δεν μπορεί να πάρει την νίκη στο χέρι του. Και αυτή ακριβώς είναι η πρόταση, κάλεσμα του Χάρη Παπούκη προς όλους. Εκ μέρους των πνευματικών αρχών του Εθνικού και Πανεπιστημιακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δεν μπορώ παρά να καλωσορίσω αυτή τη συνεισφορά ενός διακεκριμένου μέλους της πανεπιστημιακής μας κοινότητας στο δημόσιο διάλογο, μια συνεισφορά που λειτουργεί και ως κάλεσμα για ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση για ένα κοινό τόπο ιδεών και αξιών, συγκροτημένο σε ένα εθνικό σχέδιο, δομημένο σε πρακτικά βήματα και στοχεύοντας σε αποτελέσματα που θα βελτιώνουν τελικά την Ελπίδα για μια οριστική έξοδο από την κρίση. Σταθερή επίθεσή μας είναι ότι η ιστορική αποστολή του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι μεταξύ άλλων και ένα αφουδράζει τις ανάγκες του τόπου, να εξηγείται στα προβλήματα, να προτάσει ιδέες και οράματα, να συμμετέχει στη δημοκρατία ουσιοδός για της παιδείας.
να προάγει το ήθος, όλα αυτά βεβαίως με τον επιστημονικό λόγο και το έργο των πανεπιστημιακών. Τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας είναι πάντοτε έτοιμα να αναποκριθούν στην αποστολή αυτή, στην οποία ανταποκρίνεται με αίσθημα ευθύνης και διάθεση ειλικρινούς προσφοράς ο συνάδελφος καθηγητής Χάρης Παπούλης στο νέο δοτήριο. Σας ευχαριστώ που προσεχήσατε. Ακολουθεί βιντεοσκοπημένος χαιρετισμός του οικονομολόγου Ζάκη Καλίδη. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu me joindre à vous et à l'invitation de mon ami Harris, mon ami très cher, qui est à la fois un grand avocat, un grand diplomate, un homme sage et un Européen convaincu. Et je suis très fier de son amitié. Il a écrit un livre formidablement important, à la fois pour la Grèce et pour l'Europe. Et plus généralement pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'humanité, car une fois de plus, depuis 3000 ans, cette fois-ci encore, la Grèce se trouve un point central de l'histoire de l'humanité, pour des raisons que chacun d'entre vous connaît bien, à savoir parce que le modèle occidental trouve une de ses racines les plus importantes en Grèce, et qu'aujourd'hui cette identité occidentale est menacée par le retour de bien des barbaries, même si ce modèle est aujourd'hui universel. Aussi parce que la Grèce rencontre aujourd'hui de grandes difficultés économiques, politiques, qui sont un moment de vérité, de progrès, et non pas de recul, car c'est le moment où la Grèce traverse en quelque sorte une crise de croissance dans le développement de ses institutions, leur modernisation et sa capacité à assumer l'espoir qu'on a en elle d'être une grande nation à l'avant-garde de la démocratie. Et aussi parce que si la Grèce devait échouer, c'est toute la construction de l'euro, toute la construction européenne qui serait remise en cause, tant si la Grèce échouait sur le plan économique que si la Grèce échouait sur le plan politique dans la façon dont elle gère sa propre démocratie et la façon dont elle est aussi en avant-garde dans les relations avec l'Est de la Méditerranée et avec ce qui était antérieurement une partie de la Grèce qui était l'Ionie. Il est assez ironique au sens de l'histoire que là où la civilisation grecque a vraiment commencé par l'émergence de ce qu'on appelle pré-socratique, mais qui sont en fait des penseurs ioniens, se retrouve aujourd'hui en première ligne, puisque c'est de là où se trouvaient Milet, Éphèse et toutes ces villes qui ont marqué l'histoire de l'humanité que se refait le lien entre l'Asie et l'Europe, entre la Turquie d'aujourd'hui et la Grèce d'aujourd'hui, à travers le mouvement tragique des réfugiés venus du Moyen-Orient. On se trouve aujourd'hui à un moment où il est essentiel de régler cette question, pas seulement dans l'intérêt de la Grèce, mais dans l'intérêt de l'Europe tout entière. Alors, il y a un grand risque, c'est que les Européens disent « c'est l'intérêt de la Grèce, que les Grecs fassent des efforts », et le risque inverse, que les Grecs disent « c'est l'intérêt de l'Europe, donc on n'a pas besoin de faire d'efforts, puisque de toute façon, les Européens, les autres Européens vont être obligés de nous aider pour nous permettre de passer outre à nos difficultés. » Évidemment, ce n'est pas vrai. Les autres Européens, c'est-à-dire les autres membres de l'euro et de l'eurozone et les autres membres de l'Union européenne, ont en effet intérêt à la stabilité de la Grèce, ont intérêt à ce que la Grèce reste dans l'Union européenne, et tous les efforts ont été faits, ou une grande partie de ce qui devait l'être ont été faits, mais il reste aujourd'hui des enjeux nombreux que vous connaissez mieux que personne et mieux que moi, sur la gestion du système de retraite, la gestion du système fiscal, la mise en œuvre des réformes, la gestion de la dette, l'étalement, la relation avec le Fonds monétaire, etc., etc. Tout ça doit être réglé et peut être réglé. Le problème grec ne représente pas une somme importante. C'est d'ailleurs curieux qu'on retrouve les mêmes chiffres, puisque le problème grec représente à peu près 0,2% du PIB européen, ce qui est à peu près le montant en pourcentage du nombre de migrants qui est arrivé en Europe au regard de la population européenne. Donc on se trouve sur des montants qui sont tout à fait gérables. Mais bien sûr, c'est un précédent qui peut concerner ensuite le Portugal, puis des pays plus importants par leur taille, comme l'Espagne ou même l'Italie et la France. Donc
La Grèce est un enjeu majeur, il faut le régler, il faut créer les conditions pour que l'intégration de la Grèce dans l'Union européenne et dans l'euro soit stabilisée. Il importe que le gouvernement grec, les gouvernements grecs successifs qui ont fait des efforts continus, il faut que la population grecque comprenne que les efforts immenses qu'elle a fait, qu'elle est en train de faire, beaucoup plus importants sur bien des sujets que les efforts et les réformes que le gouvernement français ou la France ou les Français ont pu faire, je pense en particulier au système de retraite ou aux différents systèmes de fiscalité, que ces efforts soient récompensés d'une assistance et d'une aide, en particulier dans la gestion de la dette. Et je suis convaincu qu'il y aura une solution. Après, il faut aussi trouver une solution sur le problème des réfugiés. Et là, la Grèce doit faire l'effort d'admettre que si elle est en première ligne, elle doit considérer que Frontex doit passer par la Grèce de façon massive, et qu'il vaut mieux avoir des frontières communes à toute l'Union sous la forme de Frontex que des frontières à chaque pays de l'Union qui seraient désastreux pour l'avenir. Nous jouons ici le retour de la guerre dans le monde, le retour de la guerre en Europe, non seulement la guerre entre les nations et le terrorisme, mais aussi la guerre entre les nations, ce qui se passe entre la Grèce et la Turquie, ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, et plus au nord avec les pays baltes. Tout ça donne le sentiment qu'il peut y avoir une fuite vers la guerre pour ceux qui n'auraient pas trouvé d'autres solutions. C'est en cela que trouver une solution du problème grec, économique, social, politique, et celui de la Grèce comme frontière de l'Union européenne, est essentiel. Non pas une frontière qui serait fermée, mais une frontière qui serait ouverte, qui tendrait la main, et qui aiderait ceux qui sont de l'autre côté de la frontière à réussir. Je rêve d'un monde où la Grèce soit en première ligne pour aider la Turquie, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, le Liban, à se développer d'une telle façon que plus personne de ces habitants de ces malheureux pays n'ait envie de venir chez nous et que nous soyons, nous, heureux d'aller les visiter chez eux. Donc, de ce point de vue, la Grèce est à la fois un pays qui doit être aidé, mais qui doit aussi aider les autres. Le livre d'Aris fourmille d'idées de ce genre, fourmille de propositions, de projets, pour une Grèce meilleure. Je suis très heureux d'avoir eu à travailler avec lui sur un projet pour la Grèce il y a quelques années, qui reste une incroyable actualité, puisque presque rien de ce qu'avait été proposé à l'époque n'a été mis en œuvre. Et je pense qu'aujourd'hui, l'actualité de l'avenir de la Grèce reste essentielle. Il faut faire en sorte que le prochain anniversaire, dans 5 ans, soit l'occasion d'une belle fête, d'une fête de l'Europe réunie, une fête de la Grèce puissante et symbole, comme depuis 3000 ans, de ce que l'homme peut apporter de meilleur à l'humanité. Je vous remercie. Ομιλία του καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Χαράλαμπου Παπούκη. Σεβόμενοι κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, έχουν ήδη περάσει 5 και πλέον χρόνια από την έναρξη της οικονομικής κρίσης του 2010. Και παρά το ότι ο πολιτικός μηνόταμος έχει κατασπαράξει πολλές ήδη κυβερνήσεις και κινδυνεύει να κατασπαράξει και άλλες, χωρίς δεν έχουμε κατορθώσει να διδελούμε, με αποτέλεσμα να εκδερθεί σε όλους μας ένα ερώτημα. Πώς και πώς θα ξεπεράσουμε την κρίση? Παρά το διάστημα αυτό, περνάμε από όλες τις οικονομικές και κοινωνικές σημαντικές και φαίνεται ότι το βαρέλι δεν έχει τα μάτια. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί βουλευτές μας, φίλες και φίλοι. Κοινωνικά έχουμε 1,5 εκατομμύρια ανέργους, 3 εκατομμύρια φοιτητές του δημοσίου, χιλιάδες υποθέσεις εκκρεμής σε δικαστήρια, αυξανόμενες προχέσεις, οφειλές εκκρεμής του δημοσίου προσβλητικού τομέα που έχει κρατήσει το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης με αποτέλεσμα την ειδήσει πλην ελαχής των εξαιρέσεων που παλεύουν ακόμα. Αντί να κυριάσουμε μια νέα εποχή, μια νέα οργάνωση αύξηση παραγωγικότητας, έχουμε αποσύνθεση από τους τομείς. Ενώ σπάνε διάφορα χρόνια αποστήματα, αναδύοντας μια έννοια της ουσίας. Το ερώτημα πώς θα βγούμε από την κρίση παραμένει δυστυχώς τραγικέμενο. Η ιδέα ενός ειδικού σχεδίου μέτρας κρίσης, όχι όπως το σχήμα πολιτικού βερβαλισμού, αλλά ως οργανωμένη εθνική συλλογική προσπάθεια με συγκεκριμένους στόχους και μέτρα,
τη συνέλαβος Υπουργός, στα τέλη του 2010. Αντιλαμβανόμενος ίδια προσώπη ότι η κρίση έχει μια εθνική διάσταση που υπερβαίνει πρόσωπα και κόμματα και απαιτεί συνεχώς μια νέα συνειδητότητα. Απευθύνθηκα στον Σάκα Νταλή, ο οποίος το μήνυμα ακούσατε και ο οποίος λυπάται που δεν είναι σήμερα μαζί μας, μια σημαντική πολυσχηδή προσωπικότητα, ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό διαδρομό με διεθνή δράση και αναγνώριση, ο οποίος ως επικεφαλής επιτροπής είχε καταθέσει μια εθνική πρόταση για την ανάπτυξη στη Γαλλία το 2008, μετά από ανάθεση σε αυτόν από τον τότε πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζή, που συζητήθηκε πρώτης πολύ θετικά σε όλη την Ευρώπη. Ο Ζακ Νταλή δέχτηκε να μας συνειδητοποιήσει και σε σύντομο χρόνο μας παρέδωσε ένα περίφημο φωνάσιο προσαρμοσμένη στην ελληνική πραγματικότητα φυσικά και σε συνεργασία μαζί μου, η οποία έφερε τον τίτλο Ελλάδα 2021. Αυτή η πρώτη αρχή ενός ελληνικού σχεδίου έμεινε παραδόξως τελείως στον αξιοποιητή. Ούτε συζητήθηκε, ούτε αναδείχθηκε, ούτε τελικά αξιοποιήθηκε από κανέναν. Από τους τότε και τους μεταγενέστερους υπευθύνους. Για μένα ήταν από τότε προφανής η ανάγκη ενός ελληνικού σχεδίου, το οποίο θα διώθουμε και θα υπερεύουμε τα μνημόνια με τα θετικά και τα αρνητικά τους. Θα αναφερθώ σε λίγο στους λόγους. Αυτό όμως που στην κυριολεξία με πρόβλημα τσέντρωνα ήταν η αδυναμία της χώρας να οργανώσει τη δική της λύση, το πρόβλημα που πάντως ήταν πρωτίστως ελληνικό. Διαπίστωναν ανησυχία το εμβολικό. Το φταίνει άλλοι, το φταίει ο άλλος που μαζί με την εικόνα και την κουλτούρα του παντή, τι άγριε αντίδρασει απαγόρευαν στη χώρα μα να πάρει τη στήριξη στα χέρια τη. Είχαμε ξεχάσει ποιο ήταν την άγρια χειρακή. Αδυνατούσαμε να το δούμε εμεί στο δικό μα κέντρο, ακούμενοι στην πολιτική καταγγελία του σχεδίου του ξένου μα επιβλήθη. Και βέβαια τα μνημόνια είναι πολύ δυνομιστικό σήμερα. Δεν σου σημαίνει ότι είναι καθόλου μυστικό. Κάνουν λάθη. Όπω πιστοποίησε και το εγκυκλημένο σχέδιο του χρονολόγου του κ. Νοσάρ, η επικεφαλή του χρονολόγου συμβούλου του κ. Νοσάρ. Το ζήτημα όμω παραμένει. Πώ να διορθώνει, πώ να υπερβαίνει, πώ οδηγεί στη χώρα που έχει όλε τι προποθέσει για μια άνοιξη. Σε τι είναι δυνατόν αυτή η συνέντευξη να διορθώσει και όλε τι κρίσει. Καταρχήν θα τη συνέψει στη διόρθωση του λαθών, που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν πάνω στη βάση που τα μνημόνια είναι λάθο, χωρί πρόταση. Τα κράτη εταιρεία έχουν επενδύσει πάνω σε αυτά και δεν θα του είναι. Πόσο άδικο είναι αυτό, δυνατό να επιστρέψουν στα κοινόβια του και να παιδευτούν λάθη και παραλήψει. Τα κράτη έχουν πολιτικού, κοινοβούλια, λαού, τη αντίθεση τη αγορά. Στη συνέχεια, ένα δικό σχέδιο είναι φορέ ελπίδε. Πάνω σε προσπάθεια, αλλά προσπάθεια που έχει πέρα και το οποίο θα τονώσει τον χρόνο του λαού μα που έχει τσακίσει κατά το φόβο και την απειλή. Θα τονίσει ότι υπάρχει λύση. Η ελπίδα είναι αυτή που δεν θα έχει εμπιστοσύνη. Ελπίδα είναι λέξη κλειδί και την οφείλω στην έκθεση του φίλου μου ποιητή Γιώργο Πετρούλη, αφού μόνο οι ποιητέ έχουν άγνοια συνέστηση. Ο λαό μα έχει αποδείξει στο πρόσφατο παρελθόν των Ολυμπιακών Αγώνων με το συγχρονιστικό κίνημα εθνοτισμού ότι και θέλει και μπορεί όταν στοιχίζεται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Τέλο, το εθνικό σχέδιο είναι ασπίδα κατά διαφόρων κινδύνων. Του κινδύνου τη παραπέρα τροποποίηση, τη κατάρρευση του δημοσίου, εθνικών υπερβολών τη νέα ανακατονομή που επιχειρείται στην κάθε γειτονιά μα, τη εξόδου του ευρωζώνη και την αντιμετωπή τη οποία ήταν τεράστια και εθνική συμβολή του πρόεδρου τη Γαλλία τον Ιούνιο του 2015 από κοινού με τον πρόεδρο τη Γαλλία Φρανσουά Ολλάν και άλλου συμβολίου ηγέτε. Θέλω να επιμείνω σε κάτι που είναι η φορά μα, η κατεύθυνσή μα και σε ένα δείκτη μόνο. Που θα αποκαλύψει την έξοδο του κρίση. Η φορά που έχουμε είναι λάθος, διότι έχουμε 2,5 εκατομμύρια ιδιωτικό τομέα που κρατάει το ίδιο βάρος ενός εκατομμυρίου 200.000 ανέργων, 2 εκατομμύρια 300.000 συνταξιούχων και τη μισθοδοσία περίπου 600.000 συνταξιούχων και υπαλλήλων. Ο λόγος είναι ένα προς δύο. Ο κίνδυνος είναι ότι στο μέλλον η φορά που σήμερα έχουμε θα αυξήσει το λόγο σε ένα προς δύο και σε κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει τάση χρονών. Όχι άμεσα, αλλά αυτή είναι η κατεύθυνση. Το δεύτερο είναι ο δείκτης. Ο πιο βασικός δείκτης εξόδου την κρίση είναι η αύξηση ενός μαθητή του ονομαστικού και του πραγματικού αέρα που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή στο ύψος των 240 που είχαμε πριν την κρίση του 2009. Όταν διαπιστώσουμε ότι μεγεθύνει την οικονομία, χάρη στην καλύτερη εξοπλίση του δημοτικού δημόσιου χώρου και ιδίως χάρη στις δυτικές επενδύσεις, δεν εννοώ πωλήσει καταρχήν. Εννοώ παραγωγή αξιών.
τότε μόνο θα πρέπει να αρχίσουν τον μία να συλλογιστούν. Γιατί όλα τα άλλα θα παρακολουθήσουν. Δηλαδή, η αύξηση των προηγών και στα τελευταία εξόδων, η μείωση ανεργίας του λόγου χρέους προς ΑΕΠ και η ρήμανση προς ΑΕΠ. Για τις επενδύσεις χρειάζεται περιορισμό όλων των μη επιχειρηματικών κινδύνων. Δηλαδή, πολιτική και νομοθετική σταθερότητα. Καθαρή και απλή κανόνες, πολιτική βούληση και αντίληψη. Όπως επίσης προτίμηση των μεσοπρόθεσμων επενδυτών θεσμικών που εμπιστεύτηκαν οι χώρες. Είναι σήμερα οι καλύτεροι πελεσβευτές μας στην αγορά, στις αγορές, καθώς και κριτήρια σαφή. Ο επενδυτής να έχει την αγορά, να έχει τεχνογνωσία, να έχει πρωτοδότηση και να είναι συνεργάσιμο, να είναι δυνατόν να προχωρήσει στις εργασίες. Το δικό μας κέντρο εθνικής μεταρρύθμισης και ανάπτυξης θα εγγυάται την καλύτερη εικόνα της χώρας εντός του Ευρώπη. Παράλληλα, η εικόνα της Ελλάδας έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα. Έχει μεταβληθεί σε χώρα πρόβλημα. Για κυβερνήσεις και λαούς, για τον λόγο αυτό οφείλουμε να κινηθούμε με οργανωμένες πρωτοβουλίες ως χώρα λύση σε μια σειρά από ζητήματα, ακόμα και πολιτικά ανθρωπικά. Όπως για παράδειγμα η πρόταση για το Υπουργείο Οργάνωσης Ολυμπιακών Αγώνων του Πολιτισμού, που είναι το μόνο αταρχικό που ενώνει. Θα αποκτηθεί χρόνος και προσπάθεια για την αποκατάσταση της χώρας και της εικόνας της, επιδίως καλά οργανωμένες πρωτοβουλίες, εκτός των στενών εθνικών μας συμφερόντων. Πώς μένει συνόλου, επιδίως πώς μένει της Ευρώπης. Η κίνδυνο όμως είναι παράλληλη ευκαιρία. Πρέπει να περάσουμε από την Νότατο στον Ιαννό, τον αρχαίο ευρωπαϊκό θεό των αλλαγών και τον εκφραστικό που κυριαρχεί σήμερα ως πρόβλημα στη διεθνή ευκαιρότητα και στην ελληνική ευκαιρότητα, είναι σειρά με την κίνδυνο και ευκαιρία. Ευκαιρία του βεβαίως των ορίων μας απέναντι στην ίδια μας. Ορίων που είναι και ευρωπαϊκά όρια. Ευκαιρία ανάπτυξη του σύγχρονου ανθρωπιστικού προσώπου της Ελλάδας, που παρά τις δυσκολίες και δύσεις παλιοτρόπους και με αυταπάρνηση της μυστικής προσφυγής, εκφράζονται σε ένα πρόσδοτο λόγο κρίσης ουμανισμού, μέχρι τη στιγμή να συζητήσουν για βραβείο Νόμπελ. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα μεγάλος ασθενής είναι η Ευρώπη, που αδυνατεί να συνθέσει. Και αδυνατεί να συνθέσει γιατί η κυβερνητική Ευρώπη καθυπέταξε άφρονα την κοινωνική Ευρώπη. Είναι σαφές ότι η πρόκληση και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε λίγες μέρες είναι αποτέλεσμα της επικράτησης κάθε της Ευρώπης πάνω στον οριζόντιο. Είναι ένα πρόβλημα βαθύτερο, πολιτικότερο, υπαρξιακό. Έκφραση που οφείλει αδυναμία σχεδιασμού, συμφωνία και υλοποίηση σχετικού με την ενυπτώση του μεταναστευτικού. Γιατί το πρόβλημα των 4-5 εκατομμυρίων μεταναστών για την Ευρώπη σε ποσοστό πρόοδο είναι μικρό. Και από μόνο του δεν τίθεται σε κίνδυνο. Ο κίνδυνο είναι η μη συνεννόηση. Η μη αλληλεγγύη, και τα λέω αυτά σε συντομία, για να αντιληφθούμε ότι προβλήματα έχουν όλοι. Αλλά σήμερα και ιδίω και η κριτική Ευρώπη που αδυνατεί να συνθέσει και εμφανίζεται χασμένη και υποταγμένη στις λογικές του κρατών μελών. Ένα τέτοιο σχέδιο για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να αυτοκυβερνηθούμε. Ότι όταν καταστρέφουμε την ελευθερία μας, ξέρουμε να διεκδικήσουμε. Ένα τέτοιο σχέδιο για να διορθώσουμε τα μνημόνια, ένα τέτοιο σχέδιο δικό μας για τη δική μας λύση υπέρβαση κρίσης. Ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο θα ιδιοποιείται τη λύση και θα τη στηρίξει από όλους μας. Και η χώρα μας έχει δυνατότητα. Έχει δυνατότητα εδώ και στην περιοδοποίηση να είναι μια χώρα μικρή, με, αλλά ποιότητα δεν. Τι λείπει. Μα φυσικά η οργάνωση, η αντίδραση στο σύνολο, η καθηκότητα τη διαίρεση και η κατανίκηση του φθόνου. Λοιπόν, παντού συναντώ η φιλία, η Ελλάδα γνώση και τα πέντε. Αν προσθέσω ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα που πρέπει να στοχεύσει και μπορεί στην ποιότητα, αλλά μαγική όπω είχε γράψει σε ένα εξέδρο και κοινότητα πώ θα σε εξελώσει, ναι, μπορούμε. Μπορούμε και μάλιστα πολύ περισσότερο. Στα παραπάνω θετικά μας ορίσματα να προσθέσω και μια διάθεση προσφοράς. Και το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι και μπορεί να είναι το φυτάκι της κυβέρνησης για τη συνδρομή στην εκπόνηση όλων τέτοιων ειδικών σχεδίων. Γι' αυτό εξάλλου συμβολικά η αίτηση πρόταση αυτή γίνεται και στον ιστορικό χώρο των Ελληνικών Εθνών, το οποίο οφείλω τα πάντα, το οποίο είναι επιτετό. Να προσθέσω επίσης ότι στην κρίση έλειψε τραγικά η δική μας πρόταση. Δεν κάναμε το πρόβλημα δικό μας και βέβαια δεν θεωρήσαμε τη δική μας ευθύνη τη λύση. Γιατί φυσικά λάθη έγιναν, την κάναμε κι εμείς. Και ως γενιά πρέπει να πούμε ότι δεν καταφέραμε να καταφέρουμε τον κύριο. Τουλάχιστον προς τιμή. Που ελπίζουμε και μπορούν να είναι καλύτερες, πολύ καλύτερες και συνιστούν ένα άλλο άξονα εθνικής ευθύνης. Και να τελειώσουμε τις αυταπάτες. Αυταπάτη το μνημόνιο η λύση, αυταπάτη προς μεγαλύτερο το μνημόνιο το πρόβλημα.
Εμείς είμαστε εμείς, οι άλλοι έχουν αντιθέσει στον πρόεδρο που θέλουν και νου μόνο να το στηρίξουν. Τι μπορεί να περιλαμβάνει ένα τέτοιο πρόγραμμα? Ο Γκουαδαλίπη είχε αντιληφθεί οργανωμένο σε εργοτάξια κατασκευή τη Νέα Ελλάδα, τη Νέα Ελλάδα ποιότητα, στηριχμένα σε εργοτάξει που απελευθερώνουν τι κρυφέ αλλά υπαρκτέ αξίε μα, όχι μόνο του πλούτου, αλλά ευρύτερα τη δημιουργία. Το πρώτο εργοτάξιο αφορά την αρσενικό τη πολιτεία μα. Εδώ ζητούμενο μεταξύ άλλων είναι πρώτο τη δημιουργία θεσμών εθνική σύνδεση. Με τη δημιουργία παραδείγματο χάρη ενό εθνικού συμβουλίου στρατηγική ασφάλεια. Με τη δημιουργία του συμβουλίου του μέλλοντο, το οποίο έχει ουσιαστικά την αρμοδιότητα να σχεδιάζει και να προτείνει την πρόταση στο μέλλον και όχι την πολιτική συγκυρία. Όλοι ξέρουμε πόσο χρονοβόρα και πόσο περιεκτριάζει και πιέζει την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεύτερον, πολιτική σταθερότητα, η οποία αναγκαίται και εξυπηρετείται από τον περιορισμό ή και εξάλληψη των λόγων προώρης προσφυγής στις κάλπες κατά το δοκού. Τρίτον, μια καλή διάκριση των εξουσιών και η απόλυτη αποκοινωνικοποίηση της δημόσιας διοίκησης με δημιουργία ειδικής αρχής και θέσπιση ανοιχτής διακυβέρνησης κατά το αρχικό πρότυπο. Τέταρτον, και σημαντικότερο, καλούς κανόνες, λιγότερους και σαφέστερους. Κανόνες οι οποίες θα έχουν ως άμεσο σχεδιασμό κοινοποίηση τον περιορισμό καταρχήν της πολυνομίας και φυσικά οικονομίας, καθώς και της παρεπόμενης επιτακτικής ανάγκης συλλογικής κωδικοποίησης ρύθμισης. Διότι οι νόμοι μας είναι τα τείχη της πόλης μας. Προτείνω ακόμα τη θέσπιση ενός ειδικού υπουργικού δικαίου. Ισόρροπο μεταξύ της ανάγκης και της αποφάσεων, ακούγονται απέρα πράγματα, να είναι να καταργηθεί εντελώς, μα δεν θα παίρνει κανένας απόφαση. Η προδόση για να μην προστασίας, αλλά η προστασία είναι ισόρροπο. Πρέπει να προστατεύουν μόνο για πράξεις οι οποίες είναι απαραίτητες στην πολιτική κοινωνία. Δεν μπορεί να προστατευτεί κάποιος και αν οδηγεί παραδείγματος χάρη κρατησμένος και δεν έχει λόγο να προστατευτεί. Προτείνω επίσης τιμές παντού για την εξασφάλιση κινητικότητας και τον περιορισμό της πολιτικής μονιμότητας. Και σε αυτό το πολύ κομβικό, μαζί με την ανάπτυξη και παιδεία εργοτάξεων, θέλει μια ριζική αλλαγή. Μια νέα αρχή που εξυπηρετείται με την πολιτική μεταβολή. Γνωρίζω τους θεματικούς περιορισμούς σήμερα. Με προεδρικό ή μη προεδρικό σύστημα πολίτευμα, αλλά και μεταξύ των άλλων να αναζωογονήσει τη δημοκρατία μας και τους συντελεστές της, προτεγόντως τα κόμματα και τα διάρκεια έναν καλύτερο χωρισμό των εξουσιών. Το δεύτερο εργοτάξιο αφορά στην ανάπτυξη των οικονομικών συγκεκριμένων. Εδώ και το θέμα είναι η άμυνα τελείω. Να σταματήσει το ατέλειωτο και άδικο φορογενή. Προτείνω τη δραστική απόσταση της ολικής νομοθεσίας και τη θέσπιση καθαρών διαδικασιών. Χρειαζόμαστε μια νέα αρχή που έχει να κυνηγεί πολλή φαντασμάτων. Υπάρχει πρόστιμα τη τάξη των 1,5 δι προγράμματο υπολογισμό και εταιριών που έχουν πτωχεύσει γνωρίζοντα ότι δεν πρόκειται ποτέ να εισπραχθεί. Και είναι αλήθεια ότι σε κάποιο μέτρο μαζί με τη διάσωση των χλωρών θα σκοτώσουν. Αλήθεια είναι και ορισμένα ξερά. Αλλά το γενικό συμφέρον επιτάσσει μια νοοτελεία και μια νέα αρχή. Μια αρχή που θα δημιουργήσει πολίτε και την προλογική διοίκηση που θα τελειώσει τα ψέματα και θα δημιουργήσει μια νέα σχέση εμπιστοσύνη. Δίκης και προηγούμενο που θα αλλάξει το κλίμα. Που θα δώσει τέλος στο φαινόμενο μέσω σοβαρής κρίσης να έχουν τεθεί χωρίς καν απόφαση δικαστηρίου εκτός οικονομίας χιλιάδες πολίτες. Το τρίτο εργοτάξιο αφορά στην ανάπτυξη, που είναι μονότυπο και στην παραγωγή πλούτου. Εδώ όμως που θα στράξει στις ειδικές επενδύσεις, ο οποίος κακοποιήθηκε στη συνέχεια για να εξυπηρετηθούν όχι στρατηγικές μεγάλες επενδύσεις, αλλά με το συμφέροντα. Είναι κλειδί για τη συγκρότηση κατοικών επενδυτικών σχεδίων με την κατάλληλη φυσικά των ανθρώπων που θα μπορούν. Γιατί θέλουμε ένα μοντέλο παραγωγής πλούτου και ένα μοντέλο πώλησης δημόσιων παραγωγών. Σήμερα το μοντέλο αυτό πρέπει να στηριχθεί κυρίως στις ελλείψεις χρηματοδοτήσεων καταστή, στις παραχωρήσεις και για τις οποίες πρέπει να εκτονηθεί ένα νόμος, το οποίο και προτείνω για τις παραχωρήσεις, ένα θεσμικό ειδικό πλαίσιο γενικό όμως, στα πρότυπα του επιτυχημένου γαλλικού μοντέλου. Παραγωγή πλούτου μπορεί να φέρει ανάγκη στου ουρασιέρα. Και βέβαια δημιουργεί πιστικό πρωτήγορο με κατάλληλε υποδομέ για την προσθέτηση σε ευρωπαϊκά ταμεία και συνταξιούχων και μόνο για την Ελλάδα. Και φυσικά τώρα στην ποιητική ελληνικά σχέδια δεν έχουν προχωρήσει όπω δεν είναι. Αυτό θα έχει πολλά πεπαιτήματα, προφανώ αν γίνει συγκροτημένα, μεταξύ άλλων θα αυξήσει τη βάση έμεση οικονομία. Θα έχουμε πολύ περισσότερου εδώ από τι ευρωπαϊκέ χώρε. Όπω συμβαίνει στην Ευρώπη.
και αυτό δεν επιστρέφεται από πλέψη, σταδιακά την μείωση τη άμεση προοπτική. Το τέταρτο είναι το μέλλον, η παιδεία. Βρισκόμαστε στον εσωτερικό χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καταρχήν, όπω και προτείνω, χρειάζεται ένα συνολικό μεταπτυχιακό πλαίσιο για όλη την παιδεία. Όλο το βαθμίδι που θα συναρμόζεται βασισμένο πάνω στην κριτική δασκαλία. Η διαδραστική και στην άνθρωση τη εξελίξη του έχει μόνο γνώση. Η παιδεία δίνει επίση απελευθέρωση του περιορισμού του κρατισμού και εξωστρέφει. Αναρωτιέμαι γιατί δεν συγκρίνουμε όπω την περνάσουν τα παιδιά και τι μεθόδου τη δασκαλία που είναι πιο σύγχρονε. Και να ιδιάται παιδεία για όλου, για όλου, κάτι στο οποίο προσπαθούμε που θα βοηθήσει και έχει το λειτουργικό σχολείο. Σήμερα έχω σοβαρέ αμφιβολίε για το σύστημα που ακολουθείται και που βασίζεται στην αντιδικοποίηση και το φοβερό μόνο των παιδιών σε σχέση με την ανάπτυξη άλλων πιο χρήσιμων και πιο ψύχρονων χαρακτηριστικών, κυρίω παιδικών. Η γνώση σήμερα βρίσκεται λόγω τη παντοποίηση παντού. Σημασία δεν έχει γνώση, την βρίσκω. Σημασία έχει τη δυνατότητα και την τυχή να εντοπίσει την έγκαιρη γνώση. Και φοβάμαι ότι το σύστημα αυτό όπω το ζούμε από τη διάθεση δεν κινείται. Για τα πανεπιστήμια έχουν υποθεί πολλά. Προτείνω πάντω να δημιουργήσουμε περιφερειακό πανεπιστήμιο, τη δημιουργία θεματικών πανεπιστημίων, ναυτιλία, τουρισμού και αγροτικών επαγγελμάτων. Δηλαδή το μέλλον του οποίου η Ελλάδα είχε παρελθόν, ιστορία και θέλει μέλλον. Και κάτι τελευταίο, το παιδί είναι μαζί η ελευθερία, η δημοκρατία και το μέλλον. Το πέμπτο είναι η δικαιοσύνη, όπου θα βρείτε προτάσει για διάφορα θέματα που έχουν εξαρτηθεί το περίφημο και διαχρονικό. Τη βελτίωση τη αποτελεσματικότητα εκτός προσπαθών εκδόσεων, αποφάσεων και τόσο όμως πάντα από τη συνολική κρατήση. Θα επανέλθω σε αυτό σε ένα μεγάλο θέμα που δεν έχει γίνει μάλλον αντιληπτό το οποίο έχει και παλιότερη σημασία για την έξοδο τη κρίση. Είναι το ζήτημα τη πολυνομία και τη κακονομία. Θα το πω πολύ απλά. Αν είναι αποδόν να μειώσουν κατά 50% τη συνολική ρύθμιση συμπαραγωγικών νόμων, οτιδήποτε δαχτυμάτων, υπουργικών αποφάσεων και εγγυητήριων, αυτό και μόνο αυτό, ασχέτως από οτιδήποτε άλλο, από μόνο τη μείωση, θα έχει ευρυγητικά αποτελέσματα στην πάταξη της εργοκρατίας, στην άμεση παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα, στην ελάχιστη της δικαιοσύνης, στην ανάπτυξη της διαφάνεια, αλλά και στη σχέση με το σύνολο του πολίτη. Και βέβαια ταυτόχρονα και το κοινήσει. Χωρίς καθόλου κανόνες δεν μπορούμε να έχουμε την αλλαγή της κρίσης. Ξέρω ότι δεν έχει πολιτικό ψωμί όπως συνηθίζεται να λέει. Αλλά είναι θεμελιώδης και δεν κοστίζει πολύ για τέτοια δράση προγραμμένη και η οποία μπορεί εντός διετίας και διετίας να έχει υλοποιηθεί. Ακολουθούν προτάξεις των φορών στην υγεία που χρειάζεται ειδική διοικητική βελτίωση ως προσθετικό στην υγεία και προτείνω τη θέση οικογενειακή διοίκηση για λόγους του εξηγώ στο βιβλίο των κρατικών νοσοκομείων οργανωμένων σε αλυσίδες. Την αλληλεγγύη, την ασφάλεια, το εργογραφικό και την διεθνή εισφόρηση της χώρας. Ανάμεσα σε αυτά προτείνω την δουλειά των εταίρων και στήριξη ειδικής αλληλεγγύης. Τι χρειάζεται η πρωτοβόρα γραφειοκρατική εποπτεία σε κοινοφελείς δράσεις που σήμερα επικουρούν το αδύναμο κράτος. Αντίθετα, απαιτείται η άμεση απελευθέρωση και ενίσχυση της ειδικής αλληλεγγύης. Δεν μπορεί να βοηθήσει το κράτος, πλέον. Με την κατάργηση όμως εποπτικών νόμων, γραφειοκρατικών μηχανισμών και την ενίσχυση και άλλων τροφών ειδικής αλληλεγγύης που τόσο σήμερα χρειάζεται, αφού οι πολίτες θα υπηρετήσουν συμπολίτες τους και το κάνουν ήδη. Ας τους αφήσουμε τουλάχιστον το κράτος ελεύθερο. Τι φοβόμαστε, κοινοφελείς αντιδράσεις. Δεν έχω χρόνο να αφηθώ ειδικότερα στις προτάσεις που περιέχονται σε αυτές τις ενότητες. Και στο επίκαιρο ζήτημα του μεταναστευτικού, χρειάζεται ευθυμότητα δηλαδή μια κατάρτιση εδώ ειδικού σχεδίου, το οποίο τους άρχινες τους έχω προτείνει στο συγκεκριμένο στο οποίο συνέγραψα πρόσφατα. Προτάσεις του βιβλίου δεν είναι πλήρες. Ούτε αναντίρρητες, ούτε αλάθητες, ούτε καν όλες πρωτότητες. Αλλά συνιστούν καταρχήν μια βάση διαλόγου. Ελπίζω εμεί και μια συνολική βάση συνολικής τεχνικής πρότασης. Συνολικής και δικής μας. Επειδή γίνεται μια πολιτική συζήτηση για οικουμενικές κυβερνήσεις και διάφορες συναντήσεις προτάσεις, θέλω να πω ότι το εθνικό σχέδιο τοποθετείται σε ένα άλλο επίπεδο προγενέστερο και κυρίως διάφορο. Είναι αυτό του λόγου. Είναι αυτό τη δημιουργική συνέντευξη, ως προς την πρόθεση, την πληξίδα του όραμα, ως προς το τι θέλουμε και τι να κάνουμε, προς το τι θέλουμε να πάμε. Η πολιτική νομοποίηση είναι άλλη διαδικασία. Και πρέπει να στηρίζεται βέβαια στην προπαγανδική νομοποίηση. Πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει. Πιστεύω
όσα έγινε στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, να δοθεί από την πολιτική ηγεσία μια αποστολή σε μια εθνική επιτροπή να ετοιμάσει την εμβάση άλλων προτάσεων που έχουν καταθέσει στο δημόσιο χώρο ένα σημαντικό εθνικό σχέδιο. Ως εθνικό στρατήγημα εξόδου την κρίση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αλλά το πρώτο βήμα δεν μπορεί να υπάρχουν άλλα. Μετά φυσικά θα γίνει συζήτηση. Ελπίζω χωρίς κομματική και να υπάρξει μια απόφαση η οποία θα χρειάζεται να συνδυάσει ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση. Και ας πούμε σε παρέκκληση τιμητές πολιτικές εκπαραθέσεις για να μοιάσουμε. Κανείς δεν θα χάσει από αυτό και κυρίως η Ελλάδα και εμείς. Η κρίση είναι εθνική και απαιτεί εθνική στήριξη. Είδαμε όλοι τη θετική ανταπόκριση που είχαν οι ξένοι εταίροι μας στην περσινή εντυπωσιακά πλειοψηφική ψήφιση του κοινωνικού κρίσης. Εξοπλίζεται ο πρόεδρος του Ναδίου. Θα διαπιστώσετε ότι φαντάζομαι ότι αυτό τίποτα στην κοινωνικότητά μας δεν είναι τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο. Και στο γέλιο στην ελπίδα οργανωμένη πάνω στη δράση, τότε στην αυτοκρισία πάνω στο τιμό και την πνευματία. Ελπίδα λίγο βασισμένη σε συνεχή προσπάθεια και ευθεία. Και κυρίως τη διάθεση και την ευθύνη να οριμάσουμε και να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Γιατί η ελπίδα, στο καταλάβουμε, δεν υπάρχει έξω από εμάς, αλλά στη δική μας προσπάθεια. Η ελπίδα είμαστε εμείς. Τόσο δύσκολο φαντάζει σήμερα, τόσο εύκολο είναι. Γιατί η Ελλάδα είναι μια μαγική χώρα και εμείς διαθέτουμε ταλέντο, γνώση και θεία. Το βιβλίο αυτό το έγραψε για τους νέους όμως των δημών, τους φοιτητές μας, τα παιδιά μας, οι οποίοι συμβολίζουν την πρώτη σεξόν των κρίσης. Το βιβλίο αυτό είναι μια φιλόμενη συμμετοχή μου στην πολιτική του λόγου και όχι στην πολιτική της δράσης, την οποία δεν σκοπεύουμε να κάνουμε. Το βιβλίο αυτό είναι μια έκκληση για τη συμπρόσθεση του πολιτικού σχεδίου προς όλους όσοι βρίσκονται σήμερα σε θέση πολιτικής ευθύνης. Γιατί είναι θέμα επιτακτικής εθνικής ανάγκης πλέον και θέμα δημοκρατίας, η οποία μετριέται από την ικανότητα ενός λαού να ορίζει τις τύχες του. Θα τελειώσω με μια επίκαιρη ρίση του Τζόρτζ. It could be a great reform in politics if wisdom could be made to spread as easily and as rapidly as fully. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποχρεωτική σας.